Πάμε τώρα να δούμε, πάμε να δούμε τι λέει, τι έλεγε ο Γιωργούλης. Πάμε να δούμε τι έλεγε ο Γιωργούλης όταν είχε δώσει μία συνέντευξη και έλεγε, ότι οι άνθρωποι στο Ευρωκοινοβούλιο δουλεύουν αλλά και ερωτεύονται. Δείτε τον. Ήρθες, Αλέξη μου. Καλώς σας βρήκαμε. Εσύ, τον Μάιο του 24, συμπληρώνεις μια πενταετία στο Ευρωκοινοβούλιο. Το σκέφτεσαι θετικά για να είσαι ξανά εκεί? Το βλέπω πάρα πολύ θετικά. Ήταν μια περίοδος πολύ δημιουργική. Τρέξαμε πολύ. Σε κάποια σημεία δώσαμε ακόμα περισσότερη ενέργεια από όσο θα μπορούσαμε. Δηλαδή, κάναμε υπεράνθρωπες προσπάθειες, σαν γραφείο, λέω πάντα. Και αυτή τη στιγμή το βλέπω σαν έναν απολογισμό ο οποίος είναι πολύ θετικός. Μέσα στον COVID κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Που σε σημείο που μας βράβευσε ο Υπουργός Πολιτισμού στην Ισπανία και πήγα εγώ μαζί με έναν Ισπανό να πάρουμε το βραβείο για την προσφορά μας στον πολιτισμό. Ναι, και το τελευταίο, ας πούμε, που χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε, φέραμε ένα καινούριο στοιχείο στα γραπτά του πολιτισμού όσον αφορά για το κομμάτι της κακοποίησης στους κόλπους του πολιτισμού. Το ξέρει όλος ο κόσμος και εμείς το κρύβουμε. Για ποιο λόγο? Και μου είπανε ότι γιατί δεν υπάρχει ιστορικό. Δεν το έχει καταγράψει ποτέ κανένας. Και έτσι αποφάσισαν να το περάσουν, να βάλουμε αυτόν τον σπόρο και να περάσουν σαν όροι η κακοποίηση, η σεξουαλική κακοποίηση, αυτό που υπάρχει και στην Αμερική που λένε το intimacy contacts και όλα αυτά. Δηλαδή η στενής κοντινής επαφής, στενής επαφής σχέσεις. Και το συζητήσαμε στην Επιτροπή, μου είπαν ναι, να το δούμε και πέρασε 1,5 χρόνος για να καταφέρουμε και τελικά να το έχουμε στον επόμενο μήνα να κάνουμε ανοιχτή συζήτηση πάνω στο θέμα της κακοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι θα καλέσουμε ειδικούς που θα κάνουν μελέτη, θα δούνε τους κόλπους, τους τόπους, τα πεδία του πολιτισμού σε όλες τις χώρες και θα μας φέρουν στοιχεία. Ωραία, άρα είστε σε έναν καινούριο δρόμο, αλλά καλό δρόμο. Ναι, αυτό είναι κάτι που είναι τελείως από μένα ξεκίνησε και φαντάζομαι στις επόμενες θητείες θα το πάρουν και άλλοι και θα το διανθίσουν ώστε να υπάρχει αυτή η ειρήνη, να το πω, μέσα στους κόλπους του πολιτισμού. Ναι. Γιατί ξεκινάμε από εκεί, γιατί επιμένουμε πάρα πολύ εκεί, γιατί υπάρχει και στον αθλητισμό το ίδιο. Αλλά πιστεύω ότι άμα λύσουμε το θέμα στον πολιτισμό, εύκολα μπορεί να ανοίξει, να πάμε δηλαδή ανάλογα και στους άλλους τομείς. Εσύ, σε αυτή τη δουλειά που έκανες τόσα χρόνια, τα βρήκες ποτέ σκούρα? Δεν ήρθες ποτέ αντιμέτωπος με αυτό που λέμε οποιοδήποτε είδους συμπεριφορά περίεργη, κακοποιητική? Κοίταξε, βρέθηκα, απλώς νομίζω ότι είχα την τύχη, που τότε νόμιζα ότι ήταν μια τυχεία, να μπω μέσα στο, σε αυτό το πεδίο, σε αυτό το επάγγελμα, σχετικά μεγάλος. Οπότε ήμουνα αρκετά γιωμένος. Οπότε αυτή η γείωση με έκανε να αντιμετωπίζω τα πράγματα, νομίζω, πιο έξυπνα. Αν αυτό που μου είχε συμβεί στα 27, μου είχε συμβεί, ας πούμε, στα 22 ή στα 20, ξέρω εγώ, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και για το τι θα έκανα για να μου, συμβεί αυτό το πράγμα και το τι θα έκανα αφού, πώς θα το εκμεταλλευόμουν το γεγονός αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο ότι σε πιέζω επειδή έχω την εξουσία από πάνω, είναι κυρίως και τούτους υπόσχομαι ότι μπορεί να κερδίσεις. Και αν αυτό για σένα, όταν είσαι πιο μικρός, μάλλον όχι πιο μικρός, πιο ανώριμος, σου φαντάζει τεράστιο το νόημα της ζωής, μπορεί να δώσει τα πάντα. Μπορεί να κακοποιηθείς και να μην μιλήσεις. Μπορεί να βλέπεις ότι έρχεται η κακοποίηση και να πεις θα το αντέξω. Τι είναι αυτό μπροστά σε αυτό που εγώ φαντάζομαι ότι θα κερδίσω. Ή πολλές φορές όταν κάποιος μπορεί να ήταν ή αυτό ή το άλλο, ήμουν τόσο σταθερός και πατούσα στα πόδια μου που τον έφερνα αυτό σε δύσκολη θέση. Να μου πει εννοείς κάτι, αν το εννοείς θέλω να μην το εννοείς, θέλω να το πεις ξεκάθαρα. Και δεν γινόταν ποτέ. Πληροφορίες μου λένε ότι έχεις κατακτήσεις και στο Ευρωκοινοβούλιο. Εγώ? Ναι. Ναι. Είναι, δεν είναι αληθινή πληροφορία? Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο Ευρωκοινοβούλιο είναι άνθρωποι. Δεν σημαίνει ότι μόνο δουλεύουν.
Βέβαια, δεν γίνεται μέσα στους χώρους του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά υπάρχουν και μετά. Οπότε εκεί μπορείς να συνάψεις, ναι, σχέσεις. Δεν θα το πω διαφορετικά. Έχεις συνάψεις σχέσεις, δηλαδή στο μετά της Ευρωβουλής. Όχι, είναι ανθρώπινο. Δεν είναι σε ανθρώπινο επίπεδο. Μάλιστα. Τι λέτε, κυρία Χαραλαιμονή? Λέω ότι... Καταρχήν να πω ότι το τελευταίο μου έκανε μάλλον το πρώτο τελευταίο μου έκανε εντύπωση, όχι ότι στην Ευρωβουλή δεν δουλεύουν μόνο αλλά ερωτεύονται. Λογικό, είναι παντού, σε όλους τους χώρους συμβαίνει αυτό. Το θέμα είναι αν αυτό σημαίνει και κακοποιητική συμπεριφορά, εκεί είναι το πρόβλημα. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι είπε πως όταν είσαι ανώριμος μπορεί να δεχθείς την κακοποιητική συμπεριφορά για να κερδίσεις πράγματα. Εξαρτάται δηλαδή αυτός που έχει την εξουσία τι σου υπόσχεται και πώς το εκμεταλλεύεσαι. Το θέμα εδώ πέρα Εγώ αυτό δεν συμφωνώ. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι... Δεν είναι δικαιολογία. Ναι. Εννοούσε μάλλον ότι δεν έχει την εμπειρία να το διαχειριστεί. Εδώ μιλάμε για σοβαρές καταγγελίες, παρακαλώ πολύ. Εδώ μιλάμε για ένα Γεωργούλη ο οποίος κατηγορείται για βιασμό. Για ένα Γεωργούλη ο οποίος ξυλοκόπησε άγρια μια γυναίκα. Την κακοποίησε. Τόσο σωματικά και σεξουαλικά. Είναι συγκεκριμένες οι καταγγελίες, συγκεκριμένα τα στοιχεία. Και σοκάρω. Έτσι. Ο οποίος, όπως έλεγε, και έκανε έργο κατά αυτού για το οποίο κατηγορείται, έτσι. Και έρχονται κι άλλα. Πληροφορούμαστε ότι έρχονται κι άλλα. Για την κακοποίηση στον πολιτισμό, είπε.